Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Κέντρου Αναψυχής, τον κύριο Νίκο Βασιλείου. Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλείου. Καλό μεσημέρι, να κάνουμε μια διόρθωση κέντρων διασκέδασης. Ναι, κέντρο διασκέδασης. Απολαγούμε εδώ, έτσι το έχω κέντρο γραφική και το σκεφτήκα μόνη μου. Πάει και έτσι. Πρόβλημα. Ταιριάζει και το Αναψυχής. Λοιπόν, κύριε Βασιλείου, υπάρχει, ρωτήσαμε πριν και τον Υπουργό, αυτή η σκέψη έτσι ώστε να μπορούν να πηγαίνουν σε χώρους διασκέδασης, κέντρα, και οι ανεμβολιάστοι, αν κάνουν έτσι την ίδια ώρα, αν θέλετε, ένα rapid test, να είναι αρνητικοί. Πώς βλέπετε αυτό το μέτρο? Εμείς καλωσορίζουμε κάθε μέτρο προς την κατεύθυνση της κανονικότητας. Το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε αποδείξει. Είναι χιλιοϋπωμένα. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε κλειστοί όχι για τα μέτρα, αλλά γιατί δεν μας δίδεται το δικαίωμα του χορού και του λυκνίσματος, το οποίο θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι το αυτονόητο. Και δεν περιμένουμε να ανοίξουν χαλαρώσει ή μέτρα, όπως ερωτήσετε τον Υπουργό, αλλά θα πρέπει να δοθεί αυτόν το δικαίωμα μπάραυτα. Τώρα, εάν θα επιτρέπονται και ανεμβολίαστοι, κανένα πρόβλημα, εμείς θα υπακούσουμε, θα εφαρμόσουμε ό,τι είναι σωστό και μέσα στα πρωτόκολλα και όλοι οι συμπολίτες μας, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι, να μπορούν να διασκεδάσουν κάτω από τις καλύτερες υγειονομικές συνθήκες, τις οποίες εμείς έχουμε εξασφαλίσει, έχουμε διασφαλίσει, το γνωρίζει ο κόσμος, το γνωρίζει η κοινωνία, το γνωρίζουν οι αρμόδιοι, ότι πραγματικά στους δικούς μας τους χώρους είναι διασφαλισμένη η υψηλότερη υγειονομική ασφάλεια που μπορεί να έχει κάποιος πελάτης. Ναι. Και πρέπει, κυρίως στο εμπαρόδο, να αποφεύγονται όταν παίρνουν κάποιοι αποφάσεις να δημιουργούν συνθήκες μαύρης αγοράς και κανιβαλισμού. Εκαταντήσαμε στους καφενέδες, και το λέω με πλήρη γνώση, στους καφενέδες να στείνονται χώροι διασκέδασης και μουσικοχορευτικά κέντρα. Για το όνομα του Θεού πλέον. Ναι. Χωρίς ασφάλεια, χωρίς τίποτε. Γιατί και επιτρέπεται, όταν είναι καφενείο είναι άλλη, είναι άλλα τα πρωτόκολλα. Όταν παρανομεί κάποιος, παρανομεί. Ναι. Τώρα, θα μπορούσε να ήταν και σε μια αποθήκη. Το θέμα του ελέγχου είναι άλλη υπόθεση. Εγώ λέω ότι η απαγόρευση με τον τρόπο που γίνεται, όταν γίνεται, δημιουργεί πάντοτε αυτό που λέμε στα οικονομικά τη μαύρη αγορά. Ναι. Έχετε πληροφορίες, καταγγείλατε εσείς, κύριε Βασιλείου, τέτοιους χώρους που λειτουργούν διαφορετικά έτσι, ή ακόμα και εγκαταλελειμμένους, είδαμε και σε άλλες χώρες. Τα έχουμε μπει πάρα πολλές φορές, ευελπιστούμε ότι τώρα με την χαλάρωση των μέτρων ή με το να αποκατασταθούμε και να πάμε πίσω στην κανονικότητα, αυτές οι στρεβλώσεις θα εκλείψουν προς τη σωστή κατεύθυνση της υγειονομικής ασφάλειας του κοινού και αφενός της οικονομικής, της οικονομικής ένεσης, του σωστού τρόπου ανταγωνισμού σε μια ελεύθερη οικονομία. Της αγοράς. Τώρα, μιλήσατε και για κανιβαλισμό, αν άκουσα καλά. Αυτό σε τι αναφέρεστε? Αναφερόμουν ακριβώς σε αυτό που έχουμε πει προηγουμένως, ότι μία διούχε χώρη επιτρεπόταν ή αφήνονταν να δουλέψουν τη στιγμή που οι καθήλυν αρμόδιοι και εξουδιοδοτημένοι χώροι δεν επιτρεπόταν να δουλέψουν. Ναι. Έχει άλλη σημασία. Σε κάθε περίπτωση τώρα, κύριε Βασιλείου, σε περίπτωση που δοθεί αυτή έτσι, η χαλάρωση και μπορούν και οι ανεμβολιαστοί, εσείς στους χώρους σας θα ζητάτε από όλους και εμβολιασμένους και ανεμβολιαστούς το τεστ αυτό? Μα εμείς το εφαρμόζουμε. Ναι, συγγνώμη. Εμείς το εφαρμόζουμε εδώ και 6 μήνες. Ναι. Όταν μας είχαν επιτραπεί πριν από τα Χριστούγεννα να εργαστούμε μετά από 14 μήνες που είμαστε κλειστοί, μας επιτράπηκε ο χορός με τον όρο ότι θα μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι, ναι, και θα τηρούνται και κάποια πρωτόκολλα. Το οποίο εμείς εφαρμόσαμε αυστηρότατα. Ναι, αυτά τα είπαμε. Λέω, βάλατε εσείς μόνοι σας το τεστ και στους εμβολιασμένους? Εμείς το ζητήσαμε το τεστ και στους εμβολιασμένους για να μας ανοίξουν. Δεν είμαστε ακόμη ανοιχτοί. Δεν επιτρέπεται ο χορός. Ναι. Και είπαμε, κύριοι, είτε είναι εμβολιασμένοι και με έναν τεστ αντιγόνου της ημέρας. Δεν υπάρχει τίποτε πέραν τούτου που να κάνει ένας κοινός θνητός που λέει η επιστήμη για να αποφύγει τις συνέπειες του COVID. Άρα τι ζητάτε πλέον από εμάς
για να μπορέσουμε να ανοίξουμε. Τώρα μπαίνει και το θέμα να επιτρέπεται και στους ανεμβολίαστους μαζί με ένα τεστ αντιγόνου, ναι, είτε κάποιων ωρών είτε κάποιας ημέρας. Δεν και ο Υπουργός είπε ότι θα έρθει σε διαβούλευση μαζί σας να δούμε και ποιος θα το πληρώνει αυτό το τεστ. Αν θα είναι θα είστε εσείς. Θεωρώ ότι το ποιος θα το πληρώνει είναι το τελευταίο πράγμα. Mm-hmm. Εμείς από την πλευρά μας λέμε το εξής. Η κοινωνία μας οφείλει και η πολιτεία μας οφείλει ούκο λίγα. Και σε πραγματικούς αριθμούς και στους αριθμούς που μας έχουν αποστερήσει από την μέχρι τώρα δραστηριότητά μας. Εάν εκεί χρειάζεται η συμβολή μας από το μηδέν βαλάντιων που έχουμε και θα πρέπει να μοιραστούμε τα μηδανινά έσοδα που θα έρθουν με το να μας επιτρέψουν να ανοίξουμε ή στο να συμβάλλουμε, δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Να, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι το πρόβλημα το ποιος θα πληρώσει το 1, το 2, τα 3 ευρώ ή στο να επιτραπεί σε κάποιον να πάει σε ένα χώρο διασκέδασης να περάσει 3-4 ώρες ευχάριστα μετά από τόση ταλαιπωρία που έχουμε υποστεί όλοι μας. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Βασιλείου. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.